Καταρχάς, ξεκινάμε με τα τέλη κυκλοφορίας. Ο Δεκέμβριος παραδοσιακά είναι ο μήνας στον οποίο όλοι καλούμαστε μέσα στη διάρκεια του μήνα να καταβάλουμε τα τέλη κυκλοφορίας. Ως γνωστό, μέχρι στιγμής η προθεσμία πληρωμής τους είναι η τελευταία μέρα του μήνα, 31 Δωδεκάτου. Εν συνεχεία, εφόσον δεν δοθεί κάποια παράταση, πέρσι είχε δοθεί μια πολύ γενναιόδορη παράταση από την κυβέρνηση, είχε πάει μέχρι το Μάρτιο η προθεσμία πληρωμής χωρίς την επιβολή προστίμου. Φέτος δεν ξέρουμε ακόμα κάτι, ίσως προς το τέλος του μήνα να ανακοινωθεί κάποια επιπλέον παράταση, πάντως δεν έχει επισημοποιηθεί κάτι προς το παρόν. Όχι, έχει μείνει ακριβώς στα ίδια επίπεδα με τα περσινά, ότι ο καθένας είχε πληρώσει την περσινή χρονιά θα κληθεί να πληρώσει και φέτος. Εάν δεν δοθεί κάποια επιπλέον παράταση, με το που μπει ο καινούριος χρόνος, να ξέρουν όλοι όσοι θα πάνε εκπρόθεσμα να τα καταβάλουν, καταβάλλεται το διπλάσιο του ποσού το οποίο αναγραφόταν στο αρχικό ειδοποιητήριο. Μην περιμένει κανείς να του έρθει κάποια ειδοποίηση με ταχυδρομείο ή με κάποιον άλλο τρόπο. Πρέπει μόνοι μας να μπούμε μέσα στο site του Υπουργείου Οικονομικών. Είναι πολύ εύκολη η διαδικασία. Αν έχουμε στην διάθεσή μας το ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός μας, να εκτυπώσουμε μόνοι μας το ειδοποιητήριο και εν συνεχεία να πάμε να το καταβάλουμε. Επίσης, μέχρι το τέλος του χρόνου έχουμε προθεσμία όποιοι θέλουν την επόμενη χρονιά να μην κυκλοφορήσουν τα οχήματά τους, να προβούν στην κατάθεση πινακίδων. Μέχρι πέρσι η διαδικασία ήταν διαφορετική, έπρεπε να πάρουμε τις πινακίδες και την άδεια και να τις πάμε στην εφορία. Πλέον αυτό έχει καταργηθεί, υπάρχει ηλεκτρονική πλατφόρμα. Όποιος έχει στη διάθεσή του τους κωδικούς τάξης από τον λογιστή του μπορεί να πάει μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικά και να κάνει ηλεκτρονική ακινησία προσωρινά του οχήματός του. Αυτό τον απαλλάσσει από την υποχρέωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας, την ασφάλιση του οχήματός του, το να το περάσει κταίο και τα σχετικά. Εδώ μία διευκρίνηση, επειδή πλέον δεν χρειάζεται να βγάλει ο κάτοχος τις πινακίδες από το όχημά του, είναι πολύ σοβαρό να πούμε ότι δεν είναι σωστό κάποιος να διανοηθεί ότι εντάξει, εγώ κάνω μια ηλεκτρονική κατάθεση και μπορώ να κυκλοφορώ το αυτοκίνητο. Σε έναν οποιοδήποτε τυχαίο έλεγχο από την αστυνομία, η επιβολή του προστίμου είναι πάρα πολύ αυστηρή. Υπάρχει ένα πρόστιμο για παράνομα κινούμενο όχημα το οποίο έχει καταθέσει πινακίδες, το οποίο είναι 10.000 ευρώ. Επίσης, να πούμε ότι τελευταία έχει παρατηρηθεί ξανά το φαινόμενο της αύξησης κίνησης ανασφάλιστων οχημάτων. Πάνε περίπου 3 χρόνια, παραπάνω από 3 χρόνια, από την τελευταία φορά την οποία έγινε κάποιος οργανωμένος έλεγχος από πλευράς κράτους για την διασταύρωση στοιχείων και επιβολή προστίμων σε ανασφάλιστα οχήματα. Τα τελευταία στοιχεία από την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών δείχνουν ότι αυτή τη στιγμή στη χώρα μας κινούνται περίπου 500.000 οχήματα τα οποία δεν έχουν ενεργό ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Αυτά, ως γνωστόν, είναι κινητές βόμβες στους δρόμους, διότι εάν εμπλακούν σε ένα οποιαδήποτε ατύχημα, καταλαβαίνετε ότι ο παθόν είναι αυτός ο οποίος έχει το πρόβλημα, γιατί δεν ξέρει από πού να αποτανθεί και να πάρει πίσω τα χρήματά του. Επίσης, η κίνηση ενός ανασφάλιστου οχήματος, εάν γίνει ένας έλεγχος από πλευράς αστυνομίας, επισύρει ένα πρόστιμο της τάξης των 500 ευρώ στον κάτοχο του οχήματος. Παρά τα όλα αυτά τα αυστηρά και με τις αυστηρές προθεσμίες τις οποίες έχουμε προαναφέρει, να ευχηθούμε σε όλους καλή χρονιά, προπαντός με υγεία σε όλο τον κόσμο, με ασφαλή χιλιόμετρα και προσοχή στους δρόμους κατά τη διάρκεια των εορτών.